Κύριε Σταματία, καλημέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο σπίτι σας, όπου θέλετε να εκφράσετε ένα παράπονο. Τι παράπονο, αυτό δεν είναι παράπονο. Σίγουρα όταν αντιληφθήκατε το ποσό όπου σας είτε από τη ΔΕΗ να πληρώσετε, σίγουρα θα είχατε πάθει καρδιά. Εγώ δηλαδή στη θέση σας καρδιά θα πάθαινα. Ούτε εστιατόριο να είχατε. Τι ακριβώς νιώσατε όταν είδατε το ποσό, όταν ανοίξατε το φάκελο? Βέβαια, αυτό όταν το είδα, κόντεψα ένα απομείνω. Αμέσως μου έδωσε ένα εγγονός μου ένα χάπι της πίεσης που έχω. Τρελάθηκα. Κόντεψα ένα αυτό, δηλαδή ζαλίστηκα, το θύμισα, δεν μπορούσα. Τι είναι αυτό που τώρα τελευταία συμβαίνει με τη ΔΕΗ και έρχονται και στα σπίτια πολύ ακριβά το ρεύμα? Όλος ο κόσμος το ίδιο έχουν πρόβλημα, το ποσό αυτό. Και εμένα μου ήρθαν τόσο πρώτη φορά στη ζωή μου, μου ήρθαν τόσα πολλά λεπτά. Δεν είστε οι πρώτοι. Έχει αρκετά σπίτια όπου αντιμετωπίσατε αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως. Πιστεύετε ότι υπάρχει, ότι φέτος είχαμε κακούς καιρούς και ανάβαμε παραπάνω τη θέρμανση? Δεν είχα υπερβολικά, η αλήθεια. Δεν κάνατε κάποια παραπάνω? Όχι, δεν είναι αυτό. Ναι. Έκανα αυτό που είναι. Πάντα. Ήταν στην πρίτσα. Στο καμπινί να πάμε να κάνουμε ένα ντουζ, να πληθούμε, το βάζαμε το μικράκι και τα αεροθερμό και δούλευε. Και σηκώνει. Βάζαμε λίγες ώρες, καμιά ώρα, σε ξέρω πόσο, και μετά το σβήναμε. Έχετε πάει να μιλήσει με... Όχι, δεν έχω πάει ακόμα. Πιστεύετε θα βρεθεί κάποια λύση να πληρώσετε μακάρι, λιγότερα? Μακάρι, μακάρι να βρεθεί, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε τόσο ποσό. Σίγουρα. Μία σύνταξη που παίρνετε, νομίζω ότι είναι... Μια ξέρω σύνταξη τι θα κάνω. Θέλω να πάω στη Ρόδο, θέλω να μαζέψω λίγα για να πάω στη Ρόδο να κάνω μια επέμβαση το καταράκτη στο μάτι μου. Τι πράγματα είναι αυτά, τι θα κάνω? Το μάτι θα πάω να χειρουργηθώ ή τι ιδέα θα κοιτάξω? Τι μπορεί να φταίει πραγματικά? Δεν γνωρίζω, μήπως έχουν κάνει λάθος, δεν ξέρω, πρέπει να άρθουν να δούνε, δεν ξέρω. Α, δεν είναι λάθος, τι θα κάνετε? Τι να κάνω, άμα δεν είναι λάθος, τι να κάνω, κάτι πρέπει να με βοηθήσουν, κάτι δεν ξέρω. Τι θα βρω τόσα λεφτά? Σε αυτό το σπίτι μένετε αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Δεν έχει ξανασυμβεί παρόμοιο όπερς? Όχι, πολλά χρόνια, πάρα πολλά. Να μην πω και από κοριτσάκια από αυτά που τους γονείς, τόσα χρόνια εδώ μένουμε. Έχετε μιλήσει με κάποιους γειτόνους σας εδώ, αν έχουν παρόμοιο θέμα? Έχουν και εκείνοι, είναι πάρα πολλοί κι άλλοι. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με κάποιους, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Εγώ θα ευχηθώ, καθώς πάτε στα γραφεία τα κεντρικά να ρωτήσετε, να βρεθεί μία λύση να πληρώσετε το ποσό το προηγούμενο, όπως ήταν τα 210 και όχι τα 1210. Βεβαίως είναι. Το κανονικό, όταν κοιτάξουμε το χαρτί, είναι καμένο το φυσιολογικό 300, να σου βάλω. Άντε, 200 και 300, αν είναι δυνατό τα 1000 και. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι είχατε ταβέρνα ή κάποια καφετέρια. Ναι, ένα εστιατόριο, ναι, και καμιά επιχείρηση. Που αν πάμε και σε αυτούς, ίσως να μην έχουν πληρώσει τόσο πολύ ποσό. Ναι, είναι. Επιχείρηση έχω. Τι έχω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ. Εγώ θα είμαι δίπλα σας, αν ξαναχρειαστείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν βρεθεί η λύση σας, όπου όταν θα πάτε να ρωτήσετε, εμείς θα είμαστε πάλι εδώ και να πείτε το παράπονο σας. Θα σας ενημερώσουμε πάλι, θα πάρουμε το μέτρο. Κουράγιο. Ευχαριστώ, υπομονή, τι να κάνουμε.